Περάσαμε πολύ καλά το Πάσχα, φάγαμε καλά και ήρθαμε εδώ για να διασκεδάσουμε. Και ήρθαμε εδώ για να κάψουμε και μερικές θερμίδες, γιατί πήραμε αρκετές το Πάσχα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει σήμερα εδώ. Γιορτάζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Γιώργος Γιαννιάς. Και φυσικά γιορτάζει και ο Γιώργος Παράσκος. Ωραίο Μαΐ σήμερα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Να σας χαιρόμαστε. Τα 10 ζευγάρια μας είναι πανέτοιμα. Τι και αν πέρασε το Πάσχα, εκείνα δούλευαν σκληρά για να σας παρουσιάσουν σήμερα τα τραγούδια τους. Συνηθίζω κάθε φορά αυτή την ώρα να σας αποχαιρετώ, να πάτε μέσα, να ετοιμαστείτε και. Αλλά δεν θα το κάνω σήμερα. Για δύο λόγους. Θα σας πω το πρώτο. Ο πρώτος λόγος είναι διότι γιορτάζει και ένα μέλος της κριτικής μας επιτροπής και θα ήθελα να το ευχηθούμε όλοι χρόνια πολλά. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την κριτική μας επιτροπή. Χρόνια πολλά και καλησπέρα στο Γιώργο Θεοφάνου. Ευχαριστώ πολύ. Όπως τα μικρά παιδιά, με το 3 όλοι μαζί ένα χρόνια πολλά. 1, 2, 3. Νάτα, την αγάπη μας Γιώργο, για αυτό που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα στη Ρούλα Κορομιλά. Χρόνια πολλά Ρούλα μου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και στο Δημήτρη Αρβανίτη τον Επαναστάτη. Χρόνια πολλά και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Τι μου κάνετε, πώς τα περάσατε το Πάσχα? Σκάσαμε, φάγαμε τόσο πολύ που χωρέσαμε τα κατσίκια μέσα μας. Άστα. Εγώ σκοπεύω να μην βγάλω τις κάρτες σήμερα. Καλά, αυτή δεν θα φάγει τίποτα, ούτε τσίπησες. Έφαγα πολύ ρούλα. Καλή είναι πιο αδύνατη από την άλλη φορά. Ρούλα, έφαγα τη γη. Δεν έφαγες τίποτα. Την έφαγα, φαίνεται εδώ. Γιώργο, με εσύ πώς τα πέρασε το Πάσχα? Ωραίο ήταν αυτό που άκουσα. Για ξαναπέστε το. Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω. Γιατί ντρέπεσαι? Δεν τρέπομαι, δεν συμφωνίζομαι εγώ. Ρε, παιδί μου, εδώ δεν τρέπεται κανένα. Για πλάκα δεν είμαστε εδώ, είπαμε. Για πλάκα είμαστε. Τότε τραγούδα σε παρακαλώ. Πες μου, πώς τα πέρασε. Τραγούδα σε παρακαλώ. Τραγούδα σε μετά, θα ετοιμάσω κάτι να σα πω πολλά κατά τη διάρκεια τη. Είσαι σίγουρη? Ναι, ναι, θα μου έρθουν κι άλλα. Θα κάνουμε ένα ντουέτο μαζί. Ναι. Έχει του ιδρύσμα. Όχι εσύ. Έχει τραγουδήσει η Ρούλα στο παρελθόν. Και θα βάλουμε και τη Θρασιά μαζί μας. Θέλω να ξέρω πώς το περάσατε για να ξέρω με τι διαθέσεις ήρθατε. Γι' αυτό σας ρωτάω. Να πω κυρία. Ωραία. Πήγα στην Πολωνία, πέρασα καταπληκτικά. Πολωνία. Δεν έφαγα αρνάκι, με πρόσεξα. Βλέπεις, γύρισα λιγότερος. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά καλά. Δηλαδή άλλαξα παραστάσεις, είδα ένα καινούριο κόσμο. Τέλεια. Τέλεια. Γιώργο. Εγώ πήγα στο βουνό με τα παιδιά μου. Φάγαμε κατσίκια, τα γνωστά. Γαρδούμπες. Ξέρει ο Στέλιος από αυτά, πολλά τέτοια. Διάφορα. Οπότε εσύ δεν φέρεσαι πρισμένος, δεν έφαγες τίποτα, βλέπω. Σε είχε εκεί η Χριστίνα με το μπούρδουλα. Μπαρουφιέται. Ρούλα μου, εσύ ξέρω, άκουσα δηλαδή, δεν ξέρω αν αλήθεια ότι μαγείρεψες εσύ. Άστα. Το μια τραπέζι του Πάσχα το επιμελήθηκε. Ναι, έφτιαξα γαρδουμπάκια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έβαλα κρέμες σήμερα στα χέρια μου, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Δεν φαίνεται αυτά. Ξέρα, δεν πειράζει. Οι νοικοκυρές μας αρέσουν και τις αγαπάμε. Εννοείται. Λαμπερή και νοικοκυρά. Εννοείται. Πάμε τώρα και σε ένα νοικοκύρι. Δημήτρη Σουγκαρέζο στο backstage. Καλησπέρα, Δημήτρη.